και την έννοια του γραμμικού συνδυασμού. Και αποδείξαμε ότι αν έχουμε κάποια διανύσματα, α1, α2, α2, το σύνολο των γραμμικών συνδυασμών είναι υπόχωρο. Ένας ορισμός που θα τον αναφέρουμε συχνά. Αν α1, α2, αk είναι στοιχεία του διανυσματικού χώρου V, τότε το σύνολο των γραμμικών συνδυασμών των α1, α2, αk που είναι υπόχωρος, όπως αποδείξαμε, έτσι, που είναι υπόχωρος, συμβολίζεται με α1, α2, αk μέσα σε δύο γωνίες, μικρότερο, έτσι. Αυτό, όταν βλέπετε αυτό το σύμβολο, σημαίνει ότι είναι το σύνολο των γραμμικών συνδυασμών, αναφερόμαστε σε υπόχωρους και διανύσματα, έτσι. Το σύνολο των γραμμικών συνδυασμών των α1, α2, αλφα κάπα και ονομάζεται υπόχωρος παραγόμενος από τα α1, α2, αk ή υπόχωρος γενόμενος από α1, α2, αk ο όρος στα αγγλικά, γιατί σας έχω δώσει κάποια ηλεκτρονικά κάποια βιβλία. Τώρα που θα εγγραφείτε, πότε θα εγγραφείτε, είναι αυτή την εβδομάδα, θα εγγραφείτε. Την άλλη εβδομάδα. Θα μπορείτε να κάνετε κανονική εγγραφή στην E-Class, να μου το πείτε, αν θυμηθώ κι εγώ, για να μπορείτε να έχετε πλήρη δικαιώματα στην E-Class. Θα παίρνετε πολλά βιβλία και έγγραφες. Αυτό είναι υπόχωρος. Θα σας παρότρινα να κάνετε μια προσπάθεια να διαβάσετε και ξένα βιβλία, στα αγγλικά κυρίως. Μια-δυο σελίδες άμα διαβάσετε και ξέρετε την ορολογία και ξέρετε τη βασική δομή, που όλοι μας ξέρουν τη βασική δομή των χωρίς να δεν χρειάζεται να ξέρετε τη γλώσσα. Το This is a book, άμα ξέρετε, τη βασική δομή. Διαβάζει 2-3 σελίδες, μετά θα του είναι πολύ εύκολο. Σαν space σκέτο είναι χώρος. Είναι independent και είναι η γραμμική ανεξαρτησία. Σπαν υπόχωρος παραγόμενος. Κάθε συγγραφέας χρησιμοποιεί βέβαια και ελαφρά διαφορετικούς όρους ανάλογα με τι βιβλίο διαβάζετε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο θεώρημα της ανταλλάγμασης.
αριστερά πάνω. Αυτό είναι βασικό θεώρημα και όποια πέτρα για να σηκώσουμε στην κρανική άλγεβρα, όποιο επιχείρημα δηλαδή και να θελήσουμε, σε τελευταία ανάλυση αναφέρεται σε αυτό. Είναι κάτι που διαστητικά είναι και προφανές και εύκολο το θυμάται κανείς. Ας το δούμε το θεώρημα. Διανυσματικός χώρος. Τι είναι τα δεδομένα, έχουμε ένα διανυσματικό χώρο, έχουμε ότι τα α1, α2, αλφα-k είναι γραμμικά ανεξάρτητα, στοιχεία του χώρου βέβαια, έτσι. Και ότι το β1, β2, βk, βλάμδα, το μόνο κοινό που έχουν τα α και τα β είναι να βρίσκονται στο χώρο. Κ και λάμδα είναι το πλήθος, έτσι. Αυτά είναι το σύνολο των γραμμικών συνδυασμών, είναι ο υπόχωρος που παράγεται, είναι όλος ο β. Αυτά είναι τα δεδομένα. Δε λοιπόν είναι ένας διανυσματικός χώρος, ο οποίος περιέχει δύο, φουτάμε το χέρι μας και παίρνουμε ένα σύνολο γραμμικά ανεξαρτήτων διανυσμάτων και ένα άλλο σύνολο που παράγουν το βε. Τότε. Πρώτο. Το κάπα, το πλήθος δηλαδή των γραμμικά ανεξαρτήτων, μικρότερο ίσον του λάμδα. Με λόγια τι σημαίνει, ότι μέσα σε ένα χώρο που παράγεται από 7 διανύσματα αποκλείεται να βρούμε 8, 9, 10 γραμμικά ανεξάρτητα. Μέχρι 7 το πολύ. Δεύτερο, αλλάζοντας τη σειρά. Αν χρειαστεί, έχουμε σύμφωνα με το πρώτο, εάν το αποδείξουμε το πρώτο, τα α είναι λιγότερα, το κάπα είναι μικρότερο ίσον του λάμδα. Το πολύ να είναι ίσον με το λάμδα. Πετάμε το β1 και βάζουμε στη θέση του το α1. Πετάμε το β2 και βάζουμε στη θέση του το α2. Δηλαδή τα γραμμικά ανεξάρτητα, εδώ κάπου θα ήταν το βk. Πετάμε και το βk και βάζουμε στη θέση του αλφα-k. Έχουμε ότι το σύνολο των γραμμικών συνδυασμών α1, α2, αλφα-k, μετά είναι βk και 1, εάν υπάρχει παραπάνω, βλ, εξακολουθεί να παράγει τον β. Ας δούμε το θεώρημα πριν αρχίσουμε να το αποδεικνύουμε. Μέσα σε ένα διανυσματικό χώρο λοιπόν, που παράγεται από λάμδα το πλήθος διανύσματα, δεν υπάρχουν λάμδα και 1, λάμδα και 2 κτλ. Γραμμικά ανεξάρτητα. Το πολύ να είναι λιγότερο ή ίσο με το λάμδα. Και μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια ανταλλαγή, αλλά θα δούμε από την απόδειξη του θεωρήματος ότι μπορεί να μην χρειαστεί να αλλάξουμε το β1 με το α1, αλλά το β2 με το α1. Οπότε, μόλις φτάσουμε στην τελική απόδειξη, κάνουμε μια αλλαγή, είναι χωρίς βλάβη της γενικότητας,
τότε μπορούμε να πούμε ότι αλλάζουμε όλα αυτά με κάποια διαγνίσματα που παράγουν το χώρο, να πετάξουμε τα αντίστοιχα βιταάι και όσα περισσεύουν μαζί με τα γραμμικά νεκρότητα να ξεκολουθούν να παράγουν το χώρο. Αυτό είναι το θεώρημα της ανταλλαγής. Σου θυμίζει κάτι. Επειδή θα το χρειαζόμαστε και είναι και εξαιρετικά σημαντικό, θα το αποδείξουμε με όλες τις λεπτομέρειες. Με απόδειξη. Όχι με επαγωγή, αλλά μάλλον πριν την απόδειξη. Να μην σας λέω ακριβώς πολύ αυστηρά πράγματα με κάπα και λάμπτα γενικά. Ας πάρουμε μια προετοιμασία να κάνουμε, να πούμε έστω πώς πάει κανείς να αποδείξει κάτι που είναι λίγο σκοτεινό το ζήτημα. Δεν ξέρει. Έτσι κάνει μια επί του πραγματικού, ας πούμε. Ας βάλουμε λάμδα, ας πάρουμε ότι ο Β παράγεται από το Β1 και το Β2 σύμφωνα με το θεώρημα, αν ισχύει, είναι αποκλείεται να βρούμε τρία γραμμικά ανεξάρτητα διαγνίσματα. Αυτό δεν είναι. Τρία, τέσσερα κτλ. Και πάρετε και το σύνολο α1, α2, α3. Θα αποδείξουμε. Τώρα δεν είναι απόδειξη, είναι μια προετοιμασία, έτσι. Αυστηρά την απόδειξη την κάνουμε. Μετά θα αποδείξουμε ότι το σύνολο α1, α2, α3 είναι γραμμικά εξαρτημένο. Αυτό είναι και η περίπτωση που ήταν πιο πριν, γιατί ήμασταν στον R2 και ένας από όλους σας έδωσε τρία ζευγάρια, τρία στοιχεία στον R2. Ο R2 πάντως, άμα θέλετε να το δείτε, παράγεται από το 1,0 και το 0,1. Το σύνολο των γραμμικών συνδυασμών του 1,0 και του 0,1 είναι όλος ο R2. Είναι η περίπτωσή μας. Και βγάλαμε, γίνοντας εκείνο το σύστημα, ότι είναι γραμμικά εξαρτημένο, γιατί έχει πολλές λύσεις. Τώρα θα το δούμε γενικά. Δηλαδή έχουμε ένα διανυσματικό χώρο που παράγεται από δύο στοιχεία και θα αποδείξουμε ότι τρία είναι πάντα γραμμικά εξαρτημένα. Λοιπόν, έστω ότι α1, α2, α3 γραμμικά είναι εξαρτημένα. Καταλήξουμε σε άτομα. Προς άτομα. Παίρνουμε λοιπόν το α1. Το α1 βρίσκεται στον υπόχωρο που παράγεται από τα β1, β2 για το λόγο ότι ο υπόχωρος αυτός είναι όλος ο Β. Συμφωνούμε. Ωραία. Τι σημαίνει αυτό το σύνολο, ο υπόχωρος που παράγεται το β1, β2. Ότι είναι το σύνολο των γραμμικών συνδυασμών. Άρα, το α1 είναι ξ1 β1 συν ξ2 β2. Όπου το ξ1 και το ξ2 είναι πραγματικοί αριθμοί. Πήραμε το α1 λοιπόν. Το α1 βρίσκεται στο χώρο β, ο οποίος παράγεται από το β1, β2, που είναι το σύνολο των γραμμικών συνδυασμών. Άρα θα γράφεται έτσι. Ωραία. Έχουμε τις εξής περιπτώσεις. Ξ1 ίσον ξ2
οι δύο ίσο με το 0. Και οι δύο συντελεστές και του β1 και του β2 είναι 0. Αν είναι έτσι, συνεπάγεται, το α1 θα είναι 0 επί β1 και 0 επί β2 ίσο με το μηδενικό διάνυσμα του χώρου. Δηλαδή από τα δύο διανύσματα α1, α2, α3, άρα έχουμε το εξής σύνολο, α1 που είναι σίγουρα το μηδενικό διάνυσμα του χώρου, α2 που δεν ξέρουμε τι είναι τίποτα, ούτε το α3 έχουμε πληροφορίες. Οπότε κοιτάξτε, σε αυτή την περίπτωση εγώ μπορώ να γράψω τον εξής γραμμικό συνδυασμό. 1 επί α1 συν 0 επί α2 συν 0 επί α3. Αυτό αυτό πόσο είναι. α1, αλλά το α1 είναι 0. Τούτο είναι 0, γιατί έχει 0 συντελεστή. Τούτο είναι 0, γιατί έχει 0 συντελεστή. Τούτο είναι 1 επί α1, α1, αλλά το α1 είναι 0. Άρα, όλος ο γραμμικός συνδυασμός είναι το μηδενικό διάνυσμα, χωρίς οι συντελεστές να είναι όλοι 0. Με λίγα λόγια, τι σημαίνει αυτό. Ότι αν μέσα σε ένα σύνολο βρίσκεται το μηδενικό διάνυσμα, τότε είναι σίγουρα από χέρι γραμμικά εξαρτημένο. Γιατί, όπου και να βρίσκεται το 0, μπορούμε να γράψουμε 1 επί το 0 διάνυσμα συν 0 επί όλα τα άλλα. Εντάξει, αν δηλαδή αυτό. Σημείωση. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα. Αν σε ένα σύνολο, σύνολο διανυσμάτων, βρίσκεται το μηδενικό, τότε είναι γραμμικά εξαρτημένο. Να το ξαναπούμε. Πάρτε ένα σύνολο και θέλουμε να δούμε αν είναι γραμμικά ανεξάρτητο ή γραμμικά εξαρτημένο. Αν δεν είναι 0 κανένα, τότε εντάξει, πρέπει να κάνουμε όλα αυτά που είπαμε. Αν μέσα σε αυτό το σύνολο είναι και το 0, τυχαίνει να είναι το 0, είναι σίγουρα γραμμικά εξαρτημένο. Γιατί μπορούμε να γράψουμε ένα γραμμικό συνδυασμό. Ποιο? 1 ή 5, ξέρω, επί το μηδενικό και 0 συντελεστές για όλα τα άλλα. Είναι 0 ο γραμμικός συνδυασμός, χωρίς όλοι οι συντελεστές να είναι 0. Το χέρι είναι γραμμικά εξαρτημένο. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, αν όλοι οι συντελεστές είναι 0, τότε είναι γραμμικά εξαρτημένο άτομο. Γιατί εμείς δεχτήκαμε ότι είναι γραμμικά ανεξάρτητο. Θέλετε να ξαναπώ κάτι, Δημήτρη, εντάξει. Ναι. Δεχθήκαμε ότι α1, α2, α3 είναι γραμμικά ανεξάρτητο και ότι ο χώρος παράγει, στον οποίο βρίσκεται και τα α και τα β, παράγεται από δύο διάκριση. Ωραία. Και είπαμε ότι το α1 γράφεται ως γραμμικός συνδυασμός ξ1, β1 και ξ2, β2. Γιατί καταλήξαμε σε άτομο? Διότι παραδεχθήκαμε ότι και το ξ1 και το ξ2 είναι 0. Άρα δεν ισχύει και το ξ1 και το ξ2. Η άρνηση και του ξ1 και του ξ2 να είναι 0, η άρνηση αυτή τι είναι? Άρα κάποιο από τα ξ1 ή ξ2 είναι διαφορετικά από το 0. Η άρνηση ότι και τα δύο είναι 0 σημαίνει ένα τουλάχιστον. Μπορεί να είναι και τα δύο διαφορετικό, αλλά ένα τουλάχιστον είναι διαφορετικό. Έστω ξ1 διάφορο. Εδώ είναι αυτό που λέγαμε, μπορούμε και να κάνουμε και αλλαγές. Αν είναι το ξ2 διαφορετικό από το 0, σημαίνει ότι ο συντελεστής του β2 θα είναι διαφορετικός από το 0. Εντάξει, κάνουμε την αλλαγή και θέλουμε το ξ1 με το α1. Δεν πειράζει καθόλου αυτό. Τι πετυχαίνουμε με αυτό? Ότι αν το ξ1 είναι διαφορετικό από το 0 σε αυτή τη σχέση,
μπορούμε να λύσουμε ως προς β' ένα, δηλαδή συνεπάγεται σε αυτή τη σχέση, συνεπάγεται ότι το β' ένα είναι 1 προς ξι 1 επί α 1 πλην ξι 2 προς ξι 1 επί β 2. Για κοιτάξτε καλά αυτή τη σχέση. Τι λέει αυτή η σχέση. Όποι τι λέει. Το β 1. Είναι γραμμικός συνδυασμός των α1 και β2. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή σημαίνει ότι το β1 είναι γραμμικός συνδυασμός των α1 και β2. Εμείς είχαμε πια, σε ποιο βήμα, ότι το β είναι γραμμική συνδυασμή των β1 και β2. Φτιάχνεται όλος ο β. Ναι, αλλά το β1 φτιάχνεται από το α1 και β2 με γραμμικούς συνδυασμούς. Άρα, το β θα είναι το σύνολο των γραμμικών συνδυασμών α1, β2. Το β είναι το σύνολο των γραμμικών συνδυασμών των β1 και των β2. Ναι, αλλά σε αυτή την περίπτωση εδώ, είναι ότι το β1 είναι γραμμική συνδυασμή των α1 και β2. Το β2 ήδη το είχαμε, άρα είναι ανακατεμένη η γραμμική συνδυασμή, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι το α1 και το β2. Καταφέραμε σε αυτό το βήμα δηλαδή να διώξουμε το β1 και να βάλουμε στη θέση του το α1. Θέλετε να ξαναπώ κάποιο σημείο. Οπότε το συνεχίσουμε τώρα. Για το... το α2 είναι στοιχείο του χώρου β, που είναι σύνολο γραμμικών συνδυασμών β1, β2. Ναι, αλλά ήδη σε αυτό το ενδιάμεσο βήμα, το β1, β2 που παράγεται το β1 είναι α1, β2. Το α2 λοιπόν βρίσκεται σε αυτό το χώρο. Κοιτάμε με αυτή την έννοια. Άρα το α2 θα είναι γραμμικός συνδυασμός των α1 και β2. Συνεπάγεται το α2 είναι άλλες θέσεις λ1 α1 και λ2 β2. Όπου λ1 και λ2 αριθμούν. Εμείς θέλουμε να λύσουμε, ο σκοπός μας τώρα είναι να λύσουμε ως προς β2. Αλλά για να λύσουμε ως προς β2 θα πρέπει το λ2 να είναι διάφορο του μηδενός. Έχουμε λοιπόν την εξής περίπτωση. Να είναι το λ2 ίσο με το 0. Αν το λ2 είναι 0, ο αριθμός 0, τι θα έχουμε. Θα έχουμε τη σχέση α2 ίσον λ1 α1. Αυτό τώρα όμως δεν μας αρέσει καθόλου. Γιατί. Γιατί μπορούμε να το γράψουμε ως εξής. Λάμδα 1 α1 συν, φέρουμε το α2 από το 1 μέλος, έτσι, πλην 1 επί α2. Το α3 δεν εμφανίζεται, αλλά μπορούμε να κάνουμε την εξής παρουσίαση, 0 επί α3, αφού έτσι και τόσο 0 είναι. Αυτή η σχέση δηλαδή ίσο με το μηδενικό διάγνωσμα. Αυτή είναι αυτή η σχέση. Βλέπετε τι είναι αυτή η σχέση. Ε? Δηλαδή τι σημαίνει στην περίπτωση του λ2 είναι 0. Θα έχουμε ότι ένα γραμμικό συνδυασμό
τον α1, α2, α3 ίσο με το 0, χωρίς όλοι οι συντελεστές να είναι 0, γιατί το τούτο είναι πλην 1. Άρα, αυτό είναι άτομο. Γιατί, θα πω υπόθεση. Υποθέσαμε ότι α1, α2, α3 είναι... Χρειαζόταν να το γράψουμε το τελευταίο. Δεν μπορούσαμε κατευθείαν ότι αφού α2 ίσον λάμδα 1, α1... Ναι, μπορούσαμε, αλλά γιατί... μέχρι να συνηθίσουμε, γι' αυτό σας το έγραψα. Αλλά και από εδώ φαινόταν. Μέχρι να συνηθίσουμε για τα καλά. Μέχρι να συνηθίσουμε, να λέμε, έλα, εντάξει, βγαίνει, ας πούμε, εντάξει, θα τα λέμε όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά. Και όταν εγώ δεν τα λέω αναλυτικά, να μου λέτε, γιατί και πώς. Μέχρι σε εδώ, λοιπόν, Κυριακή, εντάξει, άτομο. Οπότε, γιατί κατέληξαμε σε άτομο. Γιατί παραδεχτήκαμε ότι λάμδα 2 ίσο με το 0. Άρα το λάμδα 2 δεν είναι 0. Στο β2. Συνεπάγεται το β2 θα είναι ίσο με τι. 1 δια λάμδα 2 επί α2. Θα πάμε από το άλλο μέρος. Πλην λάμδα 1 προς λάμδα 2 επί α2. Άρα το β2 γραμμικός συνδυασμός α1 και α2. Δηλαδή, λέμε το εξής, τώρα επανερχόμαστε στο αρχικό, ότι ο β, κοιτάξτε αυτή που γράψω, ο β είναι σύνολο γραμμικών συνδυασμών των β1, β2, που ενδιάμεσα αποδείξαμε ότι είναι σύνολο γραμμικών συνδυασμών α1, α2, πετώντας το β1 και βάζοντας τη θέση του α1. Σε αυτό το βήμα βρίσκουμε ότι και το β2 είναι σύνολο γραμμικών συνδυασμών και έχει μόνο α1, α2. Άρα, ο β, που αρχικά ήταν σύνολο γραμμικών συνδυασμών των β1, β2, πήγαμε ότι είναι σύνολο γραμμικών συνδυασμών των α1, β2, και τελικά καταλήξαμε ότι είναι σύνολο γραμμικών συνδυασμών των α1, α2. Φαντάζεστε την ιδέα τώρα. Έχουμε γραμμικά ανεξάρτητα και διανύσματα που παράγουν το χώρο. Και ένα-ένα διώχνουμε αυτά τα διανύσματα που παράγουν το χώρο, επιλεγμένα, γιατί ανάλογα ποια είναι η διάφορη του μηδενός. Είμαστε σίγουροι ότι κάποιο είναι η διάφορη του μηδενός, όπως είδατε. Πετάμε αυτά που παράγουν το χώρο και βάζουμε στη θέση του γραμμικά ανεξάρτητα. Ναι, αλλά εδώ έχουμε και το α3 που είπαμε. Είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Το α3 θα είναι στοιχείο του χώρου, β. Ο β παράγεται από αυτό, αλλά είναι στο α1, α2. Αυτό τι σημαίνει εδώ. Ότι το α3 θα βρίσκεται μέσα στον χώρο που παράγεται από το α1, α2, που είναι σύνολο γραμμικών συνδυασμών. Τα ξύ τα χρησιμοποιήσαμε, τα λάμδα... τι άλλο γράμμα να χρησιμοποιήσουμε. Κάπα θέλεις. Κάπα το έχουμε. Είναι κάπα το πλήθος στο θεώρη. Το μη το χρησιμοποιήσαμε, όχι. Άρα, το α3 είναι μη 1, α1, συν μη 2, α2, όπου μη 1, μη 2, πραγματική αριθμή. Αυτό γιατί είναι άτομο τώρα. Δημήτρη, βλέπεις ότι είναι άτομο. Τι λες.
ξέρουμε ότι θα γίνει γραμμικός ανεξάρτητα αυτά. Ναι, αλλά να το αναλύσουμε σήμερα με τον ορισμό. Δίκιο είναι. Θα μπορούσαμε να γράψουμε το εξής. Μη 1 α1 και μη 2 α2 συν πλην 1 α3 πάμε τούτο από εκεί. Ίσουμε το μηδενικό διάγγισμα. Έχουμε ένα γραμμικό συνδυασμό των α1, α2, α3. Ίσουμε το 0, χωρίς αναγκαστικά να είναι όλοι 0. Έχουμε το πλην 1. Είναι διαφορετικό από το 0. Άτομο. Τελικό. Δηλαδή, καταλήξαμε σε πλήρες αδιέξοδο. Ό,τι και να, ό,τι και υπόθεση να κάνει, καταλήξαμε σε άτομο. Και αυτό είναι, παραδεχτήκαμε αρχικά ένα ψέμα. Ποιο ήταν? Ότι και τα τρία ήταν γραμμικά ανεξάρτητα. Έτσι. Α1, α2, α3 είναι γραμμικά εξαρτημένα. Επομένως αποκλείεται να υπάρχουν τρία το ίδιο και τέσσερα και τελείπου, γιατί αν υπάρχουν τέσσερα και πάρουμε τα τρία από αυτά, θα είναι και αυτά γραμμικά ανεξάρτητα. Τρία, τέσσερα και τελείπα. Στα ίδια χνάρια τώρα, αν θα δείξουμε, θα κάνουμε τη γενική απόδειξη. Αυτό λοιπόν το είπαμε. Πάτε μια μεγάλη παρένθεση, σαν προετοιμασία πριν από την απόδειξη. Αν είχαμε έναν χώρο, επίσης, αν ένας χώρος παράγεται μόνο από ένα διάγγισμα β, τότε τα α1, δύο διαγγίσματα είναι πάντα γραμμικά εξαρτημένα. Πώς θα το αποδεικνύουμε αυτό? Αυτό είναι κάπως πιο απλό από το προηγούμενο. Αλλά με την ίδια διαδικασία. Τι λέτε? Το α1, αφού βρίσκεται μέσα στο χώρο β, θα είναι λάμδα φορές το β. Λάμδα ένας αριθμός. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Ή το λάμδα θα είναι 0, οπότε σε αυτή την περίπτωση το α1 θα είναι 0 και είπαμε ότι αν σε ένα σύνολο είναι το μηδενικό μέσα, είναι σίγουρα γραμμικά εξαρτημένο. Γιατί μπορούμε να φτιάξουμε ένα γραμμικό συνδυασμό με συντελεστή του μηδενικού διαγνίσματος το 1, το 2, που θέλουμε. Άρα το λάμδα θα είναι διαφορετικό του μηδενικού. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, αφού είναι διαφορετικό του μηδενός, μπορούμε να πούμε ότι το β είναι 1 δια λάμδα επί α. Και γραμμικός συνδυασμός ενός διαγνίσματος τι κάνει? Πολλαπλάσια αυτού. Δεν υπάρχει έτσι. Άρα το β είναι πολλαπλάσια ενός μόνο διαγνίσματος του β. Το β είναι πολλαπλάσιο του α. Με την ίδια λογική το β θα είναι πολλαπλάσιο του α, θα παράγεται από το α. Το α1. Επειδή το α2 βρίσκεται μέσα στο χώρο, θα είναι ένα ξι φορές το α1. Και αν αυτό το πάμε σε ένα μέλος, θα είναι πλην 1 επειδή και τα λοιπά. Επομένως και εδώ ισχύει κάτι τέτοιο. 5 διαγνίσματα στον χώρο β που παράγεται από 1, πάλι γραμμικά εξαρτημένα, γιατί από τα 5 αυτά διαλέγουμε 2. Άμα είναι γραμμικά ανεξάρτητα, θα είναι και ένα υποσύνολό του γραμμικά ανεξάρτητα, αυτό άμεσα τον ορισμό προκύπτει. Οπότε βάζουμε ένα παραπάνω, γιατί δεν χρειάζεται. Πώς θα κάνουμε την απόδειξη, τη γενική.
ξεκούρασα με την απόδειξη. Αυτό θα μας οδηγήσει, πριν να έρθουμε την απόδειξη, στο εξής. Ότι αν πάρουμε ένα διανυσματικό χώρο V και πάρουμε ένα σύνολό του α1, α2, αk, που είναι, έχει και τις δύο ιδιότητες, και γραμμικά ανεξάρτητο και παράγει το χώρο. Αυτό το λέμε βάση. Γραμμικά ανεξάρτητο, να τα έχει και τα δύο. Και παράγει το χώρο. Δηλαδή και να είναι α1, α2, αk, ίσο με β. Τώρα αυτό είναι η απόδειξη. Όχι, δεν είναι απόδειξη. Συζήτηση. Μεγάλη συζήτηση πριν από τη μεγάλη απόδειξη. Λέω, άμεση επίπτωση είναι ένα σημαντικό πράγμα που αυτό θα βρίσκεται σε κάθε διανυσματικό χώρο. Παίρνουμε δηλαδή ένα υποσύνολο του που είναι γραμμικά ανεξάρτητα και παράγει το χώρο. Και παίρνουμε και ένα δεύτερο, β1, β2, β'λάμπτα, γραμμικά ανεξάρτητο και παράγει ξανά το χώρο, β1, β'λάμπτα. Γιατί το κάπα ίσο με το λάμπτα. Τη μια φορά, αυτά θεωρούμε ότι είναι γραμμικά ανεξάρτητα, ξεχνάμε ότι το παράγει. Αυτά είναι γραμμικά ανεξάρτητα και αυτά το παράγουν. Κάθε ένα από αυτά τα σύνολα έχουν δύο ιδιότητες. Και είναι και γραμμικά ανεξάρτητα και τον παράγουν. Από το ένα διαλέγουμε το ένα, ότι είναι γραμμικά ανεξάρτητα και αυτό τον παράγουν το χώρο. Άρα τι θα έχουμε. Κάπα μικρότερον ίσον του λάμπτα. Στη δεύτερη φάση, αυτά παράγουν το χώρο και αυτά είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Άρα κάπα μεγαλύτερο ίσον του λάμπτα. Μικρότερο ίσον του λάμπτα. Μεγαλύτερο ίσον του λάμπτα. Τι βγάλαμε. Κάπα ίσον λάμπτα. Άρα οποιοδήποτε σύνολο διανυσμάτων που έχουν ταυτόχρονα και τις δύο ιδιότητες και παράγουν το χώρο και είναι και γραμμικά ανεξάρτητα, έχουν το ίδιο πλήθος στοιχείο. Ένα τέτοιο σύνολο λέγεται βάση. Θα το δούμε τον ορισμό αργότερα, την επόμενη φορά. Δηλαδή ένας διανυσματικός χώρος που έχει βάση, θα έχει όποια βάση και να πάρουμε, θα έχει το ίδιο πλήθος στοιχείο. Και τον αριθμό αυτό το λέμε και διάσταση. Ο R3 για παράδειγμα θα έχει μια βάση με 3 στοιχεία. Ο R2 μια βάση με 2 στοιχεία. Όποια βάση και να πάρουμε στον R3 θα έχει 3 στοιχεία. 3 γραμμικά ανεξάρτητα διανύσματα. Δηλαδή με βάση αυτό το θεώρημα της ανταλλαγής έχουμε και υπαρξιακά ότι έχουμε μια βάση και ότι όποια βάση και να πάρουμε έχουν το ίδιο πλήθος στοιχείων. Λοιπόν, επαναρχόμαστε στην απόδειξη που την τελειώσουμε. Εδώ έχουμε ότι τα α1, α2, αk γραμμικά ανεξάρτητα, δε, και ότι β1, β2, β λάμδα, παράγουν το χώρο β. Τώρα νομίζω φάνηκε η μέθοδος, έτσι, παίρνουμε το α1. Το α1 το γράφουμε ως γραμμικό συνδυασμό ξ1 β1 και ξ2 β2 συν ξ με δείχνει λάμδα β λάμδα, αφού βρίσκεται μέσα σε αυτό το χώρο. Το ερώτημα είναι δυνατόν όλα τα ξ1, ξ2 να είναι όλα 0. Αν είναι 0 όλες οι αριθμοί 0, τότε το α1 θα είναι το μηδενικό διάνυσμα, επομένως θα είναι μέσα στο σύνολο το γραμμικό ανεξαρτήτων διανυσμάτων ένα στοιχείο 0, άτομο. Άρα κάποιο από τα ξι θα είναι διαφορετικό από το 0. Κάποιο. Μπορεί να ξέρουμε. Σίγουρα όμως είμαστε σίγουροι ότι ένα τουλάχιστον θα είναι. Μπορεί να είναι και όλα διαφορετικά από το 0. Δεν μπορεί να είναι όλα 0 η άρνηση. Παραδείγματος χάρη, το ξ1. Αν είναι το ξ1 διαφορετικό από το 0, κοιτάξτε αυτή τη σχέση. Αν είναι το ξ1 διαφορετικό από το 0, μπορούμε να λύσουμε ως προς β1. Και τι θα είναι.
ένα διαξύ ένα. Γιατί α1 πλην ξύ2 διαξύ ένα β2 πλην και τα λοιπά πλην ξύ λάμδα διαξύ ένα επί β λάμδα. Κατά κάποιο λάθος. Τέλος πάντων, αυτό που βγάζουμε είναι ότι ο χώρος β που είναι σύνολο γραμμικών συνδυασμών των β1, β2, 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 βλ, τώρα θα είναι σύνολο γραμμικών συνδυασμών α1, β2, β, λ, γιατί το β1 είναι αυτών των διανυσμάτων, άρα μπορούμε να έχουμε μια αντικατάσταση α1, β2, β, λ. Το δεύτερο βήμα είναι να πάρουμε το β, το α2. Το α2 θα είναι μέσα εδώ. Θα είναι σύνολο γραμμικών συνδυασμών αυτών. Θα βγάλουμε, δηλαδή τι θα έχουμε. Αντί για ξύ θα έχουμε λάμδα, όχι λάμδα, το συνοδύνουμε το λάμδα. Ας τελειώσουν τα γράμματα. Μη 1 α1 συν ρο 2 β2 συν ρο λάμδα β λάμδα. Κοιτάξτε τώρα, οι εναλλακτικές περιπτώσεις είναι εξής. Δεν θέλουμε τούτο να είναι 0, θέλουμε να είναι διάφορο του μηδενός. Δηλαδή, το ερώτημα είναι, είναι δυνατόν ρο 2 οι συντελεστές των β, ρο 3 ίσον ρο λάμδα ίσον με το 0. Όλα αυτά 0. Αν ήταν έτσι, τότε θα έχουμε μια σχέση μεταξύ του α1 και του α2. Άτομο γιατί είπαμε είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Άρα, ένας από αυτούς τους συντελεστές θα είναι διάφορος του μηδενός. Χωρίς βλάβη της γενικότητας μπορούμε να υποθέσουμε το ρο 2 ίσον με το 0. Επομένως, το β2 να είναι σύνολο γραμμικό, να είναι γραμμικό συνδυασμός στο α1, α2, β3 κτλ. Και επομένως να πετύχουμε μια άλλη αντικατάσταση και να έχουμε εδώ πέρα α1, α2, β3 κτλ. Και πάει λέγοντας μέχρι το τελευταίο βήμα. Το τελευταίο βήμα είναι αν είναι περισσότερα τα διανύσματα. Αν είναι περισσότερα τα α, τότε τι θα έχουμε. Αν είναι περισσότερα τα α, πέστε ένα παραπάνω, θα φτάναμε στο σημείο ούτως ώστε ο διανυσματικός χώρος β1 παράγεται από το α1, α2, α λάμδα και θα υπήρχε το διάνυσμα α, λάμδα και 1 μέσα στο χώρο. Άρα θα είχαμε α, λάμδα και 1 ίσον ξ1, α1 και τα λοιπά, συν ξι λάμδα, αλφα λάμδα. Ναι, αλλά σε αυτή την περίπτωση, αν το λάμδα και ένα το πάμε στο άλλο μέρος, θα είχαμε ξι ένα, αλφα ένα, συν ξι λάμδα, αλφα λάμδα, συν το πλην ένα επί αλφα λάμδα και ένα, ίσο με το μηδέν. Ήδη η μέθοδος νομίζω φάνηκε. Οπότε έχουμε, είναι γραμμικά εξαρτημένα άτομα. Γιατί κατάληξαμε σε άτομο, διότι υποθέσαμε ότι είναι και γραμμικά ανεξάρτητα και περισσότερα. Άρα δεν γίνεται αυτό. Η μέθοδος, άμα δούμε το 2, αν κάτι δεν νομίζετε, βάλτε να παράγεται ο χώρος από 3 και τα διανύσματα να είναι 4. Θα είναι πάντα γραμμικά εξαρτημένα. Αν καταλάβετε και θέλω, τότε η διάκριση αυτή είναι άμεση. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
Πότε τι σκέφτεσαι. Τι σου φάνηκε δύσκολο. Τι θες να ξαναδούμε. Δηλαδή μέσα στον τρισδιάστατο χώρο, τον R3, αποκλείεται να βρούμε τέσσερις ανεξάρτητες κατευθύνσεις. Θα έλεγε κανείς της λογίας. Δεν υπάρχουν τέσσερις. Είναι πάντα εξαρτημένες. Ή τι σημαίνει αυτό. Ότι ανά δύο θα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, γιατί πάντα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Τρία διανύσματα γραμμικά εξαρτημένα σημαίνει ότι βρίσκονται ξανά στο ίδιο. Στο χώρο R4 βέβαια, που έχει σχέση με το χώρο της σχετικότητας, μπορεί κανείς να βρει διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα με την ανεξάρτηση και ανεξαρτησία, μάλλον δεν μου τις παρούσεις. Για την βάση και τη διάσταση θα τα πούμε την άλλη φορά, πιο αναλυτικά, εφόσον έχουμε αυτό το θεώρημα. Αυτό το θεώρημα της ανταλλαγής θα το επικαλούμαστε συχνά, πολλές φορές. Παραδείγματος χάρη, μια άλλη εφαρμογή είναι η έξι στους πίνακες. Παίρνουμε έναν οποιονδήποτε πίνακα, α1-1, α1-ι, με μη γραμμές και μη στήλες, α-μίνι. Και κόβουμε φέτες, οριζόντιες φέτες, σε γραμμές, δηλαδή οι γραμμές ποιες είναι. Η πρώτη γραμμή είναι α1-1, α1-ι, α2-1, α2-ι. Όλες αυτές οι γραμμές, α-μίνι, είναι γραμμές στο διανυσματικό χώρο μιας γραμμής και μη στυλών. Μη στυλές και μιας γραμμής. Αυτά τα διανύσματα παράγουν έναν υπόχωρο. Το σύνολο των γραμμικών συνδυασμών των γραμμών του πίνακα παράγουν έναν υπόχωρο μέσα εδώ. Που το πλήθος των γραμμικά ανεξάρτητων γραμμών μπορεί να μην είναι όλες γραμμικά ανεξάρτητες, να είναι η τρίτη ή άθροισμα δυο άλλων, ας πούμε, ένα γραμμικό συνδυασμό. Το πλήθος, τέλος πάντων, είναι ένα πλήθος, κάπου. Αν κάνουμε την ίδια δουλειά με τις στήλες, αυτά θα παίζουν μέσα στο διανυσματικό χώρο των στυλών, μη στυλών επί μη γραμμών επί μιας στήλης. Τέλος πάντων, και εδώ θα βρούμε μια άλλη διάσταση, ένα πλήθος γραμμικά ανεξαρτητών. Θα αποδείξουμε ότι το πλήθος των γραμμικά ανεξαρτήτων γραμμών ισούται με το πλήθος των γραμμικά ανεξαρτήτων στυλών για κάθε πίνακα. Αυτό είναι αναμενόμενο, διότι όταν σαρώνει κανείς τις γραμμές, ουσιαστικά σαρώνει και τις στήλες και αντίστοιχα. Δεν περιμένει κάτι περισσότερο, αλλά αυτό το δεν περιμένει, δεν θέλει απόδειξη. Αυτό λέγεται τάξη του πίνακα, RAN. Ίσως να το έχετε ακούσει, το RAN του πίνακα είναι το πλήθος των γραμμικά ανεξάρτητων γραμμών ή στυλών. Οι στήλες ή γραμμές θα πάρουμε το ίδιο, οπότε θα λέμε, δεν λέμε τάξη γραμμών, διάσταση γραμμών ή διάσταση στήλων, είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά και εδώ θέλει απόδειξη και αυστηρή κάπου. Το RANK βγαίνει και με τα συστήματα, τα πακέτα, τα υπολογιστικά πακέτα που σας έδειξα. Αν βάλετε RANK του τάδε πίνακα, θα σας δώσει ένα ανακέραιο. Πόσο το πλήθος γραμμικά ανεξαρτήτων γραμμών ή στήλων υπάρχει. Όλα αυτά θα τα θεμελιώσουμε και θα τα αποδείξουμε. Αυτά για σήμερα. Προφανώς, εάν έχετε κάτι να ρωτάτε, δηλαδή με διακόπτε, μην τρέπεστε και μην φοβόμαστε. Πώς θα θυμηθήκατε.